Καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας σας θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου σε όλους σας, το Δήμο στην Περιφέρεια, στους ΣΕΡΑΣ, σε όλους τους φορείς, τις οργανώσεις, τις αθλητικές, τα σωματεία που στηρίζουν αυτή την δράση που για μας είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Είμαστε πρωτάκια σε όλο αυτό. Πριν από μερικά χρόνια ξεκινήσαμε σαν απλοί εθελοντές στο πλευρό του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμου του Μαγουλάρισσας και ήταν η πρώτη φορά που η πόλη είδε ανθρώπους ασθενείς όπως είμαστε εμείς που είμαστε μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών να βγαίνουμε έξω με πρόσωπο και όνομα και να το γράφουμε ότι είμαστε καρκινοπαθείς και πήραμε ως βοηθή πριν από αυτά τα χρόνια λοιπόν τα οποία μεσολάβησαν τώρα και κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Άλλη πολύ, πολύ μεγάλη συγκίνηση για όλους εμάς να φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε έναν αγώνα που δεν είναι ένας αγώνας μόνο. Στην ουσία είναι ένας αγώνας που αφορά και τους αθλητές αλλά κυρίως αυτούς που δεν είναι αθλητές. Και εκεί στοχεύουμε στο να φέρουμε όλο τον κόσμο να τρέξει αυτά τα 5 χιλιόμετρα. Υπάρχει όμως και δυνατότητα για όλους τους υπόλοιπους που δεν μπορούν να τρέξουν να περπατήσουν αυτά τα χιλιόμετρα, τα 5. Θα γίνουν παράλληλα ταυτόχρονα αυτά τα δύο. Η αφετηρία του αγώνα θα είναι στο αρχαίο θέατρο, όπως και η λήξη θα είναι στο ίδιο σημείο. Είναι εκπληκτικό και σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα και για την πόλη μας. Μια πόλη που είναι μια ιστορία συνεχόμενη πάνω από 4.000 χρόνια και αυτό το μαρτυρά το υπέροχο θέατρο του αρχαίου που έχουμε. Και παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν παιδιά και αμαία σε έναν αγώνα 620-630 μέτρα. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι των στερεοτύπων και των κλισέ που ακολουθούν αυτή την ασθένεια. Που αυτό που κάνουμε όλοι μαζί και θέλουμε όλοι την πόλη μαζί μας είναι να τα καταπολεμήσουμε. Ο καρκίνος δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι πεθαίνεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Είναι ένας αγώνας όπως όλοι δίνουν, καθένας διαφορετικό. Εμείς δίνουμε και αυτόν τον αγώνα της επιβίωσης. Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε στο να το νικήσουμε και να αποτελεί παρελθόν. Είμαστε όμως ξεκάθαρα κοντά στο να γίνουμε μακροχρόνια ασθενείς. Και αυτό για μας είναι νίκη. Να μπορούμε λοιπόν να έχουμε ποιότητα ζωής για όσα χρόνια επιβιώνουμε. Και κάτι που αξίζει πραγματικά να το πούμε, γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται στην Ελλάδα τώρα τελευταία, υπάρχει ένα φάρμακο εκπληκτικό για πάρα πολλά πράγματα, για τον καρκίνο σίγουρα, και σε απλά ελληνικά είναι exercise is medicine, που σημαίνει ότι το καλύτερο φάρμακο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σηκωθούμε το καναπέ μας και να περπατήσουμε τουλάχιστον. Περισσότερα νομίζω θα μας πει για τον αγώνα ο φίλος Βίας Καφές.